Είσαι ο μόνος κοινωνικός εταίρος τον οποίο συναντούμε πριν από τη ΔΕΘ. Αυτό κάτι λέει, αλλά ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνάντηση ως γνωστό, την κάνουμε σε ετήσια βάση. Και μιας και έχουμε τώρα και ένα καινούριο επιτελείο το οποίο ασχολείται με τα θέματα της αναπηρίας υπό την υποπτία πια του Σταύρου του Παπασταύρου, αλλά και ένα καινούριο Υπουργείο, το οποίο έχει αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του χαρτοφυλακίου, αλλά και τον Γιώργο το Σαμάτη πια με την ιδιότητα του Βουλευτή Επικρατείας. Ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας για την, όχι τόσο για την πρόοδο που έχουμε πετύχει, αυτήν την έχουμε αναγνωρίσει πολλές φορές, αλλά κυρίως για αυτά τα οποία θεωρείς εσύ ότι πρέπει να προτεραιοποιήσουμε για τον επόμενο χρόνο. Έχω ήδη ενημερωθεί για αυτά τα οποία μας έχει υποβάλει γραπτός, αλλά θεωρώ πάντα χρήσιμη αυτή την συνάντηση, γιατί εμείς θέλουμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Οπότε, έχοντας πια ένα νοδικό χάρτη που είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, έχει μια αξία πάντα να επικαιροποιούμε αυτή την προσπάθεια και να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα οποία λέμε όντως γίνονται. Οπότε, καλώς ήρθες και πάλι στο Μεγάλο Μαξίμου. Είναι πάντα χαρά να σε υποδεχόμαστε.